Ασθενείς και νοσηλευτές γυμνάζουν το σώμα και το νου μέσα σε ένα από τα καινούργια νοσοκομεία της πόλης Ουχάν. Με εικόνες σαν αυτές, με φόντο σημαίες της χώρας και του κόμματος, καθώς και με ανακοινώσεις για απολύσεις ανώτερων στελεχών, οι αρχές της Κίνας στέλνουν το μήνυμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι παρά τα μεγάλα προβλήματα, είναι εφικτή η αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κορονοϊού. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια θετική ατμόσφαιρα, βάζοντάς τους να κάνουν ασκήσεις και να χορεύουν, ώστε να βοηθήσουμε τη λειτουργία των πνευμόνων τους. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 1.000. Τα κρούσματα είναι πάνω από 42.000. Ωστόσο, η κυβέρνηση διαπιστώνει μείωση του ρυθμού εξάπλωσης του ιού. Ο Κινέζος επιδημιολόγος Τσονγκ Νανσάν, που έγινε γνωστός για την αντιμετώπιση της επιδημίας του SARS το 2003, εκτιμά ότι η επιδημία ίσως φτάσει στο αποκορύφωμά της μέσα στο Φεβρουάριο. Ο Τσονγκ βουρκώνει όταν μιλά για τον γιατρό Λιούν Λιάνγκ, που υπέστη διώξεις όταν σήμανε συναγερμό στα τέλη Δεκεμβρίου και υπέκυψε πρόσφατα στην ασθένεια. Η πλειοψηφία του κόσμου τον θεωρεί ήρωα της Κίνας. Το ίδιο και εγώ. Είμαι υπερήφανος για αυτόν. Είπε στον κόσμο την αλήθεια. Ο επικεφαλής του τμήματος δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, Γκάμπριελ Ιούνγκ, εξέφρασε φόβους ότι αν δεν ελεγχθεί ο κορονοϊός, κινδυνεύει να μολυνθεί το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται καθησυχαστικός. Πολλοί πιστεύουν ότι ο ιός θα εκλείψει τον Απρίλιο με τη ζέστη. Από τη Γενέβη, όπου γίνεται Διεθνή Σύνοδος για τον Κορονοϊό, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επισημαίνει ότι όλη η ανθρωπότητα πρέπει να ενωθεί απέναντι στον κίνδυνο. Είναι μια δοκιμασία πολιτικής αλληλεγγύης για το αν ο κόσμος μπορεί να ενωθεί ενάντια σε ένα κοινό εχθρό που δεν σέβεται σύνορα ή ιδεολογίες. Σε αυτήν τη μάχη ρίχνεται και η ρομποτική. Όπως για παράδειγμα με το προϊόν μια startup που δίνει μάσκες και πληροφορίες στους περαστικούς στη Νέα Υόρκη.